Το καλοκαίρι πέρασε και η νέα τηλεοπτική σεζόν για το Moto In Action ξεκίνησε. Εμείς θα σας ταξιδέψουμε φέτος μέσα από το πλαίσιο δυναμικών test ride νέων μοτοσυκλετών και όχι μόνο. Θα γνωρίσουμε νέους μοτοσυκλετιστές, θα ταξιδέψουμε στον χρόνο και φυσικά θα καλύψουμε πάρα πολλές μοτοσυκλετιστικές εκδηλώσεις. Το Moto In Action για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν έρχεται με τον απόλυτα δυναμικό τρόπο και τον απόλυτα ρεαλιστικό να είναι δίπλα σας και να καλύψει όλα τα μοτοσυκλετιστικά γεγονότα και οπωσδήποτε να σας ταξιδέψει μέσα από διαδρομές που χαράξαμε για εσάς στην πανέμορφη Ελλάδα. Ξεκινάμε με την παρουσίαση του BMW 1200 Racer. Η οικογένεια Heritage μεγαλώνει και μας προκαλεί σε ένα κλασικό κάλεσμα στον κόσμο της sport οδηγικής εμπειρίας. 20 χρόνια, Πανκρίτιες Συγκεντρώσεις έγραψε το ημερολόγιο και εμείς βρεθήκαμε στον παλμό της εκδήλωσης και αφού γλεντήσαμε, χορέψαμε και βολτάρουμε, σας μεταφέρουμε την εικόνα. Όταν μιλάμε για καφέ racer, τότε η BMW μας ταξιδεύει με τον καλύτερο τρόπο στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70. Ο λόγος για BMW R90 Racer της οικογένειας Heritage. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι το Racer είναι μια ιδιαίτερη κατασκευή και ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της οικογένειας Heritage. Εδώ έχουμε clip-ons και όχι τιμόνι, εδώ έχουμε fairing, έχουμε μια κατασκευή ξεκάθαρα πιο sport. Τόσο sport όμως που τονίζεται και από την ιδιαίτερη θέση οδήγησης. Θα μου πείτε γιατί ιδιαίτερη, δεν είναι ένα κλασικό superbike? Ναι, όμως κάτι συμβαίνει που την κάνει να είναι πιο κουραστική, θα λέγαμε, από τα παραδοσιακά superbikes που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα. Το ύψος της σέλας βρίσκεται λίγο πιο ψηλά από την πάνω τη μονόπλακα, όπου εδράζουν κατευθείαν δεξιά και αριστερά τα δύο μεγάλα clip-ons. Δεν είναι τόσο σκληροπυρηνικό το γεγονός ότι είναι χαμηλά το τιμόνι, όμως η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι πολύ μπροστά το τιμόνι και αναγκάζει τον αναβάτη να σκύψει, να ξαπλώσει, να τεντωθεί, αν θέλετε, για να πιάσει ουσιαστικά τα χειριστήρια. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μια μοτοσυκλέτα κουραστική, γιατί το Racer δεν είναι ούτε ταξιδιωτικό, ούτε καθημερινό. Είναι μια ιδιαίτερη κατασκευή, μια μοτοσυκλέτα της βόλτας, της εκδρομής του Σαββατοκύριακου, που θα μας κάνει να αποδράσουμε με ένα δικό του στυλ και χαρακτήρα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας. Ξεκάθαρα σπορ. Ξεκάθαρα σπορ που θα μας ταξιδεύσει σε προηγούμενες εποχές, όμως μας κρατάει στο feeling το οδηγικό του σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα κινητήρα δικύλινδρο boxer, τον αερόψυκτο που είχαμε δει και παλαιότερα στο HP2 και έχει όλη η οικογένεια Heritage, ο οποίος είναι 1170 κυβικά εκατοστά και μας αποδίδει στις 7750 στροφές 110 ύπους. Θα κλείσουμε τα νούμερα λέγοντας ότι και η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα είναι το διπλάσιο νούμερο από την υποδύναμη. Δηλαδή, γεμάτο το Racer είναι 220 κιλά. Το καλό είναι όμως ότι τα 220 κιλά βρίσκονται παραδοσιακά τοποθετημένα χαμηλά. Έχουμε μια αργή γεωμετρία, όμως ο κινητήρας, ενώ είναι χαμηλά τοποθετημένος όπως σε όλα τα BMW, μας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσουμε σβέλτα, γρήγορα και το μεγάλο τιμόνι που θα φέρει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον κορμό του αναβάτη πάνω στη μοτοσυκλέτα, θα μας αφήσουν να πιάσουμε ένα ρυθμό και μια ροή που, ναι, στις στροφές, για να ευχαριστηθείτε τον BMW, θα πρέπει να είστε με μια ταχύτητα πάνω. Εδώ βλέπουμε και το ροπάτο κινητήρα με τη γραμμική του λειτουργία, ότι δεν θέλει να δουλέψει σε πολύ υψηλές στροφές και θα μας βοηθήσει τόσο σε, ας πούμε, καθημερινή μετακίνηση, όσο και στη σπορ χρήση. Μια
μιας και μιλάμε ακόμα για κινητήρα και για ευκολία λειτουργίας, θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι η BMW μας δίνει μια κατανάλωση 5,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Εμείς όμως, επειδή την οδηγήσαμε πολύ γρήγορα τη μοτοσυκλέτα και σε ανοιχτούς δρόμους, είδαμε κατανάλωση που πέρναγε μετά τις 7.000 στροφές που βρίσκουμε και τα 110 άλογα, τα 7,5 λίτρα ανά 100 και κάτι παραπάνω. Σίγουρα βέβαια είναι μοτοσυκλέτα που δεν θέλει ανοιχτούς δρόμους μόνο, αλλά και σφιχτά στριφτερά κομμάτια, έτσι δεν θα μας προβληματίσει, μιας και ακόμα και τα 7,5 λίτρα δεν είναι πολύ υψηλή κατανάλωση για να πούμε ότι ξεφεύγει από το πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 4. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι έχουμε και ένα 17 λίτρο ρεζερβουάρ, εκ των οποίων τα 3,5 λίτρα είναι ρεζέρβα. Βέβαια, αυτή η απλότητα και η ρέτρο προσέγγιση είναι και ο λόγος που κερδίζει, προσεγγίζει, τραβάει όλα τα βλέμματα των μοτοσυκλετιστών στο δρόμο και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αντικείμενο πόθου και πάθους. Όλοι θέλουν να την οδηγήσουν και όλοι θέλουν να δουν τι οδηγικό feeling θα μας προσφέρει και τι δυνατότητες έχει το racer. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ψηλές δυνατότητες και μπορεί πράγματι να κυνηγηθεί να παίξει άνετα με σύγχρονα superbike, μιας και οι υποδυνάμεις των σπορ μοτοσυκλετών αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει και δεν είναι ωφέλιμες αυτές οι υποδυνάμεις για χρήση δρόμου. Σίγουρα η θέση οδήγησης δεν θα μας βολέψει κατευθείαν, όμως το racer θέλει το χρόνο του. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε από την πρώτη βόλτα. Εμείς πάνω στη σέλα αυτή τη μοτοσυκλέτα γράψαμε πάνω από 600 χιλιόμετρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει και να προσαρμοστούμε σε αυτή την ιδιαίτερη θέση οδήγησης. Η αλήθεια είναι ότι το λατρέψαμε. Το αγαπήσαμε, ότι είναι μια μοτοσυκλέτα που θα θέλαμε να την έχουμε και δικιά μας. Γιατί πραγματικά κάθε λεπτό πάνω σύλλα του racer είναι διαφορετικό. Είναι μια μοτοσυκλέτα που σε ταξιδεύει και σε κάνει να θέλεις να οδηγήσεις γρήγορα, όχι όμως επικίνδυνα. Και σε αυτό το σημείο θα πούμε ότι η BMW έχει προβλέψει και έχει ένα ABS το οποίο απενεργοποιείται και ένα traction control που και αυτό φυσικά μπορούμε να το επενεργοποιήσουμε αν και εφόσον θέλουμε. Ας πούμε και δύο λόγια για τα φρένα, γιατί εδώ ενώ βλέπουμε μια απλή κατασκευή χωρίς πλευστές δαγκάνες και χωρίς ακτινικές δαγκάνες, έχουμε ουσιαστικά ένα πάρα πολύ δυνατό και ουσιαστικό φρενάρισμα με το ABS να μην επεμβαίνει όταν δεν χρειάζεται και πράγματι στις πρώτες βόλτες, στα πρώτα χιλιόμετρα θα φρενάρετε πολύ νωρίτερα από όσο πρέπει. Δύο λόγια να πούμε και για την αεροδυναμική της μοτοσυκλέτας. Σε πρώτη εικόνα, νομίζουμε ότι το fairing είναι αδιάφορο και καθόλου χρηστικό. Μέγα λάθος. Όταν τα χιλιόμετρα ανέβουν, που πράγματι ανεβαίνουν πολύ γρήγορα και περάσουμε τα πρώτα 170 χιλιόμετρα, εάν σκύψουμε αρκετά, ξαπλώσουμε πιο σωστά πάνω στο ρεζερβουάρ και φέρουμε τον κορμό μας, τη λεκάνη, πολύ πίσω να ακουμπήσουμε το μονόσελο, θα δούμε ότι αυτό το χαμηλό φερυγκάκι κάνει καταπληκτική δουλειά. Φυσικά, αφού μιλάμε για BMW, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το δεδομένο της εργονομίας. Γι' αυτό, αν και οικογένεια Heritage, αν και σπαρτιάτικο, στο πίσω μέρος, εκεί που θα έπρεπε να είναι θεωρητικά το σελάκι για το συνεπιβάτη, βρίσκεται ένας χώρος που μπορούμε πολύ εύκολα να τοποθετήσουμε το τσαντάκι μαζί με τα χρειαζόμενα αντικείμενα. Άλλωστε, η εποχή όλα τα θέλει minimal. Με ένα κινητό ή μια κάρτα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μιλώντας για εργονομία, μπορούμε να δούμε στην αριστερή πλευρά πάνω από τον κύλινδρο ότι υπάρχει και μία μπρίζα για να φορτίσουμε το κινητό μας, την κάμερα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε για να καλύψουμε αυτές τις μοναδικές διαδρομές με το racer. Αυτή λοιπόν ήταν η BMW R90 Racer, μια γνήσια απόγνωση της οικογένειας Heritage και φυσικά δεν πρέπει να παρακάμψουμε την τιμή που είναι στις 14.700 ευρώ. Αξίζει να πούμε ότι στα έξτρα αξεσουάρ υπάρχουν και δύο περίτεχνες ζάντες με ακτίνα που πράγματι θα τονίσουν ακόμα περισσότερο τη ρέτρο προσέγγιση αυτής της μοτοσυκλέτας.
Μπορεί το τελευταίο καιρό η Ducati να μας αποπροσανατόλισε λίγο από την παραδοσιακή της φιλοσοφία, αφού μας έβαλε στο τρυπάκι τον retro look και travel enduro μοτοσυκλετών. Όμως οι Ιταλοί δεν ξεχνάνε τον αρχικό τους προσανατολισμό και μας παρουσιάζουν την 1299 Panigale R Final Edition. Η μοτοσυκλέτα διατηρεί τον ίδιο κινητήρα των 1285 κυβικών εκατοστών που χρησιμοποιεί και η Super Leggera. Η υποδύναμη φτάνει τους 209 ύπους στις 11.000 στροφές και η ροπή τα 14 χιλιογραμμόμετρα ροπής στις 9.000 στροφές. Εντυπωσιακό είναι το βάρος της, αφού είναι μόλις 168 κιλά. Η μοτοσυκλέτα θα παραχθεί σε ανοιχτή αριθμημένη έκδοση και η τιμή της θα είναι περίπου στις 50.000 ευρώ. Το Moto in Action θα ταξιδέψει από το λιμάνι του Πειραιά για το πανέμορφο νησί της Κρήτης. Με την Blue Star Ferries και την Anek Line θα ταξιδέψουμε για το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα συναντήσουμε τους φίλους μας μοτοσυκλετιστές για την 20η Πανκρήτια Συγκέντρωση Μοτοσυκλέτας. Φεύγουμε λοιπόν να βρούμε τους φίλους μας από την Κρήτη. Κατά την επιβίβασή μας στο πλοίο, είδαμε πολλούς μοτοσυκλετιστές από όλη την Ελλάδα και ειδικά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και της Πελοποννήσου. 70 χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου βρεθήκαμε στην περιοχή του Γεροποτάμου και περνώντας την είσοδο του κάμπινγκ μπήκαμε στο παλμό και στο πνεύμα της εκδήλωσης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην 20η Πανκρήτια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών στο γύρο ποταμό Ρεθύμνου. Επιλέξαμε αυτή την περιοχή διότι είναι στη μέση περίπου της Κρήτης. Βολεύει και το νομό Χανίων και το νομό Ηρακλείου και το νομό Λαθισιθίου. Οι περισσότερες Πανκρήτιες, κάθε Πανκρήτια την αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένας νομός. Επειδή την κάνουμε τώρα όλοι από κοινού, είναι 20 χρόνια, είναι επαιτειακή. Αποφασίσαμε να το κάνουμε στο Ρέθυμνο, εδώ στην κατασκήνωση εξερευνητές. Διότι μπήκε και μεγάλος χορηγός, μας χορηγεί το χώρο δωρεάν. Ο χώρος προσφέρεται για κάμπινγκ και λοιπές δραστηριότητες. Την Παρασκευή ξεκινάμε με ένα καλωσόρισμα. Γνωρίζονται οι μοτοσυκλετιστές μεταξύ τους γιατί έρχονται από όλη την Ελλάδα. Και πιο βράδυ έχει παραδοσιακή μουσική με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε τα 130 χιλιόμετρα εκδρομικού στην Κρήτη, αφού είχαμε στην κατοχή μας την Ducati Multistrada 950. Τι καλύτερο να ταξιδεύεις στη σέλα της πολυμορφικής Ιταλίδας, παρέα με φίλους μοτοσυκλετιστές και να ανακαλύπτεις τις ομορφιές της μαγικής και μοναδικής Κρήτης. Μετά τα πρώτα 40 χιλιόμετρα, κάναμε την πρώτη στάση, που πέραν από την έννοια της ξεκούρασης, είχε και πολιτιστικό χαρακτήρα. Ο λόγος για την ιστορική και ηρωική Μονή Αρκαδίου. Πόλος Έλξιος ήταν
είναι και θα είναι το μοναστήρι Αρκάδη, χώρος αυτοθυσίας και ηρωισμού και αίματος. Εδώ ζούμε τρεις ιερομόναχοι, χρονολογείται το μοναστήρι μας από τον 12ο αιώνα, ο ναός μας το καθολικό που μπήκατε και προσκυνήσατε με βλάβη είναι το 1587, εδώ έγινε το 1866, 8 του μηνός Νοεμβρίου, περιμένουμε αγωνιωδώς να έρθει και φέτος να τα γιορτάσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη πράξη αυτοθυσίας και ηρωισμού. Δηλαδή, υπερασπιστήκαμε εδώ τα πατρώα εδάφη, Κρήτες, αγωνιστές, γυναικόπαιδα μέσα στο μοναστήρι από τα γύρω χωριά, ήρθανε για να υπερασπιστούν τα Άγια Χώματα της Μονής μας. Κανείς δεν πρόδωσε την αποστολή του, πιστοί στο καθήκον τους, έπεσαν μέχρι και τον τελευταίο. Ήταν οι αγωνιστές μας 270 και πλέον, τα γυναικόπαιδα ήταν πολύ περισσότερα, όμως κανείς, επαναλαμβάνουμε, δεν πρόδωσε την αποστολή του, δεν σκέφτηκε προς στιγμή να εγκαταλείψει τον αγώνα, κανείς. Όλοι ήταν στις επάλξεις, ψυχικά ήταν ανεβασμένοι οι άνθρωποι και περιμένανε, κλείνω με αυτό, την ιερή στιγμή της ολοκαυτώσεώς των, δηλαδή την ηρωική πράξη, την εκούσια, εθελούσια ηρωική πράξη που θα έδινε το κίνητρο και για εν γέννη της απελευθερώσεως όλου εδώ του νομού μας και της Κρήτης. Τα 130 χιλιόμετρα σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία δεν ήταν λίγα. Αν σκεφτούμε ότι μετά την επιστροφή μας θα υπήρχε και συνέχεια σε ρυθμούς blues και rock, αφού την προηγούμενη βραδιά είχαμε χορτάσει λίρα και κριτικό γλέντι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το περίπτερο του Otto Motorhaus έδωσε σε δύο τυχερούς κατόπιν κλήρωσης ένα κράνος full face αξίας 380 ευρώ και ένα μπουφάν μοτοσυκλέτας. Η συγκέντρωση ξεκίνησε το 1996 από την τότε Λέσχη Χανίων, τη Λεμποπέχ, στη Σούγια, σε μια παραλία στην Νότια Κρήτη. Και από τότε έγινε το δεύτερο χρόνο, ξεκίνησε το 1996, τον επόμενο δεν έγινε και τον μεθεπόμενο και μετά έγινε θεσμός. Μετά από 20 χρόνια λοιπόν, φτάσαμε αισίως στην 20η. Η 20η έγινε πρώτη φορά από όλες τις Λέσχες, τους συλλόγους και τις μοτοπαρέες του νησιού. 10 τον αριθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι θεωρείται από όλους και από μένα προσωπικά από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις που έχουν γίνει ποτέ. Τα έσοδα από αυτή την εκδήλωση θα πάνε σε 3 φιλοτροπικά ιδρύματα. Στο Make a Wish Ελλάδος, στο Παιδόπολης Νεάπολης και στη Ζωοδόχο Πηγή, Κέντρο Ειδικών Παιδών. Η 20η Παγκρίτια
πέραν από τις δύο δεκαετίες οργανωμένου μοτοσυκλετισμού, μας έδωσε το μήνυμα της πανελλαδικής μοτοσυκλετιστικής ενότητας. Ένα γλέντι, μία γιορτή, ένα αντάμωμα μέσα από το γνήσιο πνεύμα της κριτικής κουλτούρας. Και αφού ευχαριστήσουμε θερμά τις διοργανώτριες Λέσχες για την ευκαιρία που μας έδωσαν να απολαύσουμε μία από τις ομορφότερες εκδηλώσεις, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ακατάπαυστη φωνή και των δύο ημερών που μας έδωσε παλμό, συνέστημα και ενημέρωση ήταν ο μοναδικός στο είδος του Λευτέρης Αγαθαγγελίδης ή αλλιώς Πόντιος. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και εμείς ήδη ετοιμαζόμαστε για την 21η Παγκρίτια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών. Να είστε όλοι εκεί. Αν το όνομα Rebel σου θυμίζει κάτι από τη ροκάδικη εφηβεία σου, τότε σίγουρα η νέα CMX 500 δεν θα πέρασει απαρατήρητη από μπροστά σου. Αν πάλι είσαι έφηβος, η νέα πρόταση της Honda θα σου δώσει το στυλ και τη διαφορετικότητα για την καθημερινή μετακίνηση και τις εκτός πόλης αποδράσεις. Η νέα Rebel επιστρέφει και έχει μαζί της 500 κυβικά εκατοστά, άποψη, απλότητα και ευκολία. Θέλοντας να δώσει χρώμα και ευχάριστη διάθεση, το νέο μοντέλο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, αφού στους υποψήφιους αγοραστές συμπεριλαμβάνεται και το ωραίο φύλλο. Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε τη μοτοσυκλέτα σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Moto in Action. Bop, bop, bop.